θα πάμε στα όμορφα της ζωής, με σημείο αναφορά στην ανακοίνωση των βάσεων για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση χθες. Περίπου 72.000 μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα χαμογελούν μετά και την επιτυχία και μάλιστα στην εποχή της πανδημίας. Μαζί μας έχουμε την πρώτη εισαχθήσα στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Είναι η Κωνσταντίνα Φαρσάρη. Κωνσταντίνα, θα μου επιτρέψεις τον ενικό. Βέβαια. Καλώς όρισες. Θα σου ευχηθώ καλές σπουδές, καλή δύναμη σε αυτό ομολογουμένως το δύσκολο επάγγελμα που επέλεξες. Και για να νιώσει περήφανο και το σχολείο σου, είσαι μαθήτρια του 3ου ενιαίου λυκείου του Ηρακλείου, ενός σχολείου που διαχρονικά έχει ένα μεγάλο αριθμό επιτυχιών κάθε χρόνο, σωστά? Ναι, ναι. Θέλω λοιπόν να μου πεις καταρχήν, γιατί ένας άνθρωπος, μια μαθήτρια που αποφασίζει να μπει στην ιατρική, θα τολμήσω να πω ότι ήταν και η πρώτη σου επιλογή. Δηλαδή ήθελες γιατρός, σωστά? Ναι, πώς ξεκίνησε όλο αυτό το φλερτ με την ιατρική? Υπήρξαν από την οικογένειά σου κάποιοι άνθρωποι που σε επηρέασαν θετικά στο να ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα, ή απλά το είχες από μικρή και είπες τώρα θα το υλοποιήσω ως όνειρο? Και τα δύο. Μου άρεσε πάρα πολύ να βοηθάω τους ανθρώπους, να μάθω πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα, δηλαδή ως επιστήμη. Αλλά έχουμε και στην οικογένεια κάποιον γιατρό που... Όπου από εκεί επηρεάστηκες. Επηρεάστηκα λίγο, ναι. Έχεις μία βαθμολογία σχεδόν στα 19.000 μόρια. Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν είναι τυχαία αυτή η επιτυχία. Έχει προηγηθεί μία μεγάλη προετοιμασία. Θέλεις λίγο να μας περιγράψεις πώς ξεκινάει η διαδικασία της προετοιμασίας ενός υποψηφίου των πανελλαδικών, επειδή ήδη στη θέση σου τώρα υπάρχουν πολλά παιδιά που προετοιμάζονται για την επόμενη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων, το μάχη το βάζω σε εισαγωγικά. Η προετοιμασία ξεκινάει από πολύ νωρίς, δηλαδή αν κάποιος έχει υψηλούς στόχους, καλό είναι να διαβάζει από τις μικρές τάξεις, να έχει βάση στα σημαντικά μαθήματα που θα δώσει και στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ιδιαίτερα στο Λύκειο πρέπει να δώσει πολύ βάση και να διαβάσει πολύ καλά και στις τρεις τάξεις, κυρίως στην τρίτη τάξη. Το γεγονός ότι φέτος προέκυψε αυτό το αναπάντεχο και πρωτόγνωρο για ολόκληρο τον κόσμο, ότι εσείς υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων κληθήκατε να προετοιμαστείτε για εξετάσεις που μία ανάσα πριν ξεκινήσουν δεν γνωρίζατε. Πότε θα γίνουν, πώς θα γίνουν και έχοντας και το φόβο της πανδημίας του κορονοϊού. Εσένα αυτό το lockdown σε βοήθησε στο να προετοιμαστείς καλύτερα ή στρεσαρίστηκες για το γεγονός ότι περιόρισες αυτές τις ελάχιστες βόλτες που κάνουν οι υποψήφοι στην προετοιμασία τους? Στην αρχή αποσυντονίστηκα λίγο, ακριβώς επειδή ήμουν στο σπίτι συνέχεια, δεν έβλεπα τους φίλους μου, γιατί το σχολείο λειτουργεί και χαλαρωτικά. Αλλά μετά βρήκα τους ρυθμούς μου και θεωρώ ότι με βοήθησε, γιατί είχα περισσότερο χρόνο για να διαβάσω και μειώθηκε και η ύλη. Επειδή ακολουθείς πλέον τον δρόμο της ιατρικής επιστήμης και επειδή αυτή η πανδημία είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ιατρική επιστήμη, αυτό σε τρόμαξε ή σε πείσμωσε περισσότερο ότι αύριο μπορεί να είσαι ένας από τους επιστήμονες που θα πρέπει να διαχειριστεί μια παρόμοια κατάσταση? Με πείσμωσε περισσότερο. Δηλαδή με έκανε να καταλάβω ακόμα περισσότερο πόσο σπουδαία επιστήμη είναι και ότι θα ήθελα κι εγώ να είμαι μέρος όλης αυτής της προσπάθειας. Κωνσταντίνα, τι είναι αυτό που στερήθηκες την περίοδο της προετοιμασίας και πώς διαχειρίστηκες έτσι τις στιγμές του άγχους? Όλοι έχουμε περάσει από πανελλαδικές εξετάσεις. Ακόμα και οι πιο ψύχρεμοι, υπάρχουν στιγμές που θα λυγίσουν. Εσύ λύγησες σε κάποιες στιγμές. Είπες ότι τι είναι αυτή η διαδικασία, είναι μια μεγάλη δοκιμασία. Δυσκολεύτηκα σε κάποιες στιγμές. Με στήριξαν οι γονείς μου κυρίως και οι καθηγητές μου ήταν πάντα εκεί για μένα και οι καθηγητές του σχολείου. Η ιατρική είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί μετά το τέλος των σπουδών ένα συνεχόμενο διάβασμα και ενδεχομένως διαμορφώνει και ένα διαφορετικό τρόπο ζωής των ανθρώπων. Δηλαδή πρέπει μετά να ακολουθήσεις μια διαδικασία ενός αγροτικού ιατρείου, εν συνεχεία να πάρεις ειδικότητα. Αυτό σε πεισμώνει, σε τρομάζει, σε στρεσάρει, γιατί σίγουρα κάποτε φαντάζομαι θα θέλεις να κάνεις και τη δική σου οικογένεια. Ναι, θα ήθελα να κάνω και τη δική μου οικογένεια. Δεν με τρομάζει αυτό. Θεωρώ ότι είναι καθήκον των γιατρών, γιατί έχουν μεγάλη ευθύνη, διαχειρίζονται τη ζωή των ανθρώπων. Οπότε θα ήθελα να ενημερώνομαι συνεχώς για τις καινούργιες εξελίξεις. Στα παιδιά που δεν τα κατάφεραν, αλλά και για το γεγονός ότι φέτος, Κωνσταντίνα, έχει σημειωθεί το εξής.
Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός υποψηφίων που έχει μπει σε δημοφιλείς σχολές πανεπιστημιακές με βαθμολογία όχι απλά κάτω από τη βάση, αλλά πολύ κάτω από τη βάση. Ένα κορίτσι που έδωσε πανελλαδικές εξετάσεις. Πώς το σχολιάζει αυτό? Δηλαδή, σήμερα υπάρχουν παιδιά, έτσι είναι το σύστημα, δεν ευθύνονται τα παιδιά, ίσα-ίσα, που θα βγουν αύριο μεθαύριο εκπαιδευτικοί έχοντας περάσει με βαθμολογίες 6 και 7. Θέλω το δικό σου σχόλιο. Εντάξει, δεν περίμενα να πέσουν τόσο πολύ οι βάσεις. Βέβαια, φταίει και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν φέτος συντελεστές βαρύτητας. Τώρα δεν μπορούν όλες οι σχολές να είναι τόσο ψηλά. Αλλά θεωρώ ότι αν τα παιδιά αυτά ασχοληθούν σοβαρά με το αντικείμενό τους στο πανεπιστήμιο, θα εξελιχθούν σε καλοί επαγγελματίες. Να υποθέσω ότι η πρώτη σου επιλογή πέρα από την ιατρική ήταν και το Ηράκλειο, γιατί η βαθμολογία σου θα μπορούσε να σε κάνει να φοιτήσεις και σε μια σχολή εκτός Κρήτης, που είναι όνειρο για πολλά παιδιά. Δηλαδή, πολλά παιδιά έχουν ένα διπλό στόχο, να περάσουν στη σχολή της επιλογής τους και συνήθως ως πρώτη επιλογή βάζουν και τη Θεσσαλονίκη. Ήταν στόχος μου το Ηράκλειο, γιατί θα είμαι κοντά με την οικογένειά μου, που είναι πολύ σημαντική στήριξη της οικογένειας, και γιατί η σχολή ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι πολύ φημισμένη και πολύ καλή. Αυτό σε βοήθησε να πάρεις ως απόφαση ακόμα και το γεγονός ότι με την πανδημία, με όλη αυτή την ασάφεια που μπορεί να υπάρξει στο κοντινό μέλλον, λες καλύτερα κοντά, γιατί σίγουρα αν τεθεί θέμα της εξαποστάσεως διδασκαλίας, εγώ θα μπορούσα να πηγαίνω και στη σχολή? Ναι, με επηρέασε και αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, εγώ θα σου ευχηθώ να κάνεις το όνειρό σου και στην πράξη πραγματικότητα. Ξεκινά μπροστά σου μια πολύ ωραία περίοδο στη φοιτητική ζωή. Το Ηράκλειο είναι μια ωραία πόλη, άρα νομίζω ότι θα καταφέρεις και το όνειρό σου να κάνεις πραγματικότητα, αλλά και στιγμές χαλάρωσης που δικαιούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών μετά από αυτή τη διαδικασία. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα. Να είσαι καλά.